Να δούμε τον κακό χαμό που έγινε μεταξύ του Γρηγόρη Αρναούτογλου και την συντρόφου του. Της Νάσης Αντωνίου. Mm-hmm. Όπου είχαν έναν διαπληκτισμό, ραδιοφωνικό διαπληκτισμό, σχετικά με τον νόμο με τη συνεπιμέλεια. Ναι. Έγινε ο κακός χαμός, λέει. Τσακώθηκαν πάρα πολύ άσχημα. Ναι. Ο παρουσιαστής, ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, ήταν υπέρ στο νομοσχέδιο που ψηφίστηκε, ενώ η σύντροφός του Νάνση Αντωνίου είχε κάποιες αντιρρήσεις. Μάλιστα. Να πούμε και οι δύο είναι χωρισμένοι με παιδιά. Ναι. Και είναι μαζί τώρα. Ναι. Όλο λοιπόν ξεκίνησε από αυτό, σιγά σιγά κλιμακώθηκε η ένταση και στο τέλος είχαμε καυγά. Πάμε να ακούσουμε να δούμε τι έγινε. Η Επιμέλεια πέρασε με 156 ψήφους υπέρ και 20 κατά. 20 κατά ζω για να μάθω. Ποιοι είναι 20 κατά. Θεωρώ ότι ο καθένας πρέπει να έχει την άποψή του. Ακριβώς επειδή μια μα δεν μπορεί 200.000 άντρες να μην μπορούν να δουν τα παιδιά τους εδώ και όλα 15 χρόνια και τώρα που γίνεται. Λοιπόν, θα πρέπει να χειροκροτήσετε τώρα για αυτό που συμβαίνει. Θα χειροκροτήσω όταν το κράτος θα μπει στη διαδικασία να ελέγχει σωστά όλες τις υποθέσεις. Εμένα μια λέξη απλά συνεπιμέλεια δεν μου λέει κάτι. Επειδή τα έχω ζήσει πάρα πολύ καλά αυτά τα πράγματα, σου λέω ότι η λέξη μόνο δεν έχει να πει κάτι. Το από πίσω. Συμφωνώ απόλυτα με την Άνση. Η λέξη συνεπιμέλεια είναι απλά μία έννοια. Παναγιώτη, τι λέτε τώρα. Ακούσε με. Παναγιώτη, τι είναι αυτά που λέτε δεν τώρα. Έχει τι να λέτε, κάνει. Έχεις καταλάβει. Αυτή άνθρωποι δεν μπόρεσαν να δουν τα παιδιά τους 7 και 8 αυτό και 10 δεν χρόνια. Έχει σημασία που αλήθεια. Εύχομαι να μην σου συμβεί. Άκου, Παναγιώτη. Αυτό είναι θεωρητικό που δεν λέει η Νάνση. Άκουσε με λίγο. Το πόσο θα βλέπει. Μόνο αυτό να σου πω. Να απαντήσω λίγο γιατί μιλούσα ένα λεπτό μαζί της. Λοιπόν, εννοείται ότι πρέπει να ελέγξουν ποιο είναι, τι είναι ο καθένα. Αυτά είναι δεδομένα. Το δεδομένο. Όχι, δεδομένο δεν ήταν. Δεδομένο δεν ήταν ότι. Να τελειώσω. Να σ' άφησε, μίλησε. Δεδομένο δεν ήταν αυτό που έπρεπε να είναι ότι ο πατέρας μπορεί να δει το παιδί του. Με τον νόμο. Όπως το βλέπει και η μάνα. Δεν έχει σχέση με την επιμέλεια με αυτό. Ακριβώς. Δεν έχει μόνο με το βλέπω το παιδί. Το επικοινωνώ με το. Η επικοινωνία του πατέρα με το παιδί δεν έχει σχέση με την επιμέλεια. Έχει τον ίδιο χρόνο. Τι λε τώρα. Μην πετάξει και λε ότι να είναι. Τι σημαίνει στην επιμέλεια, ξέρει. Ναι, δεν είναι το πόσο θα βλέπει. Μπορεί την επιμέλεια να την έχει η μάνα, αλλά ο πατέρας 5 φορές την εβδομάδα να βλέπει το παιδί. Δεν έχει να κάνει. Τι λες, Παναγιώτη, εδώ υπήρχαν άνθρωποι που δεν τα είδαν τα παιδιά τους. Το καταλαβαίνεις ότι ακόμα και δικαστικά πήγαιναν το Σαββατοκύριακο για να τα δούνε και δεν τους τα κατεβάζανε κάτω. Και τώρα, γιατί δεν μη συμβεί αυτό. Δεν γίνεται. Γιατί? Δεν γίνεται. Ούτε τότε γινόταν. Όχι, τώρα έχει γίνει πολύ πιο αυστηρά αν δεν το κατεβάσει κάτω το παιδί. Όχι, φίλε μου, κάνεις μεγάλο λάθος. Σου λέω λοιπόν ότι μια λέξη δεν αλλάζει κάτι. Σου λέω επί της ουσίας ότι πια παίζει για μένα παίζει ρόλο όταν υπάρχουν προβλήματα να εξετάζονται και οι δύο περιπτώσεις σωστά. Μα δεν εξετάζονταν όμως. Δεν, 99,9% το παίρνει η μάνα. Αυτό και λέω λοιπόν. Και να εξετάζονται σωστά. Δεν είπα υπέρ του ή της μάνας. Και δεν είναι νίκη αυτή στην επιμέλεια. Από ανθρώπους που δεν είδαν τα παιδιά τους να μεγαλώνουν. Να μην σου πω, γνωστά μας ονόματα που δουλεύεις και τους συμπαθείς. Και δεν το έχει δει το παιδάκι του καθόλου ακόμα. Λειτουργείτε σωστά. Η άποψή μου είναι ότι οι άνθρωποι, ότι όταν έχουν προβλήματα μεταξύ τους σε σχέση με αυτό, πρέπει σε πρώτη φάση το κράτος να είναι εκεί σωστά. Δηλαδή, όταν πρώτα να είναι οι άνθρωποι σωστοί. Οι άνθρωποι δεν μπορούν να είναι πάντα σωστοί. Γιατί δυστυχώς δεν είναι. Τότε έτσι να ξεκινήσουμε λοιπόν από αυτό. Οι ίδιοι άνθρωποι, εγώ σαν πατέρας, η μητέρα να είναι σωστή, να ξέρουμε ποιο είναι το καλό του παιδιού μας, να αφήνουμε έξω τους εγωισμούς όταν έχεις ένα παιδί. Γιατί το παιδί αυτό δεν το έκανες, δεν ήρθε από ουρανό κατέβατο. Υπέστησαν βαρβαρότητα οι άντρες. Βαρβαρότητα. Και αν υπάρχει. Και αν λέμε τώρα μητού. Μην το λες σε μένα για τις γυναίκες, Νάνση. Έχω κάνει τεράστιο αγώνα 20 χρόνια πριν στην τηλεόραση για τις γυναίκες, όταν εγώ έλεγα πως στα χωριά. Αυτή τη στιγμή υπήρξε βαρβαρότητα για τους άντρες που είχαν παιδιά. Βαρβαρότητα! Να μην μπορείς να δεις το παιδί σου. Και μου λέτε τώρα γιατί μετά την υπογραφή. Σήμερα έπρεπε να γιορτάζει η πλάση. Όπως με τα θετικά των γυναικών έπρεπε με αυτό να γιορτάζει πλάση για τους άντρες. Και κάθεστε και λέτε γιατί. Είναι γιορτή σήμερα. Δεν είπα γιατί. Και εύχομαι πραγματικά αν με ακούν χιλιάδες άντρες να το στείλουν παντού. Δεν είπε κανένας γιατί. Δεν μπορώ να πιστεύω ότι κάποιος δεν θέλει στην επιμέλεια. Δηλαδή, αν η επιμέλεια ήταν μόνο για τους μπαμπάδες, θα συμφωνούσα εγώ κάτι τέτοιο. Για άλλη μια φορά πάντως, για να κλείσουμε, μιλάς θεωρητικά. Πρώτη φορά βλέπουμε τέτοιο καυγά μεταξύ του ζευγαριού στον αέρα του Σφαίρα FM 102,2 για τη συνεπιμέλεια. Πραγματικά και οι δύο γονείς χωρισμένοι, ο κάθε ένας με το παιδί του, με τα παιδιά τους και ο κάθε ένας το έβλεπε από τη δική του οπτική γωνία το θέμα.